Λέγαμε λοιπόν για το θέμα των πολλαπλών ταυτοτήτων που μπορεί να έχει η Ελλάδα και να κάνει κατά αυτό που κάνει η Τουρκία, δηλαδή να είναι παρούσα με διάφορε μορφέ σε πάρα πολλά σημεία. Αν το σκεφτεί κανεί, η Ελλάδα έχει περισσότερα τέτοια χαρτιά στα χέρια τη από την Τουρκία. Η Τουρκία τα δημιουργεί εν πωλή. Η Ελλάδα πρέπει απλά να τα ξυπνήσει. Έχουμε, έχουμε δομέ και ρίσματα τα οποία τα έχουμε ενυπνώσει τόσο καιρό κανείς δεν ασχολείται. Έτσι. Και αναφέραμε από πληθυσμού μέχρι πατριαρχία, μέχρι οτιδήποτε, μέχρι, ε, πληθυσμού ο οποίος πρόσφατα ανακαλύψαμε εντός αγωγικών ότι υπάρχουν. Να κάνω μια μικρή παρένθεση, ο λησμός Μαριούπουλος ο οποίος αγνοείται η τύχη του, έτσι. Και το, το, ξέρω γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια όσο ήμουν αντίμαρχο ζωγράφου, επειδή ήταν αδερφοποιημένο, είναι αδερφοποιημένο ο δημοσιογράφο το Δήμο Σαρτανά στην Μαριούπολη, είχαμε πολύ στενή σχέση και μιλάμε για πολλέ δεκάδε χιλιάδε Έλληνε, πάνω από 100.000 Έλληνε, με, με, πολύ σαφή, διαυγή, κρυστάλλινη, ακρεφνή ελληνική συνείδηση. Έτσι. Το, γιατί ερχόντουσαν εδώ, πήγαν δική μα εκεί πέρα κλπ. Η τύχη το αγνοείται και κανεί δεν ασχολείται. Λέγαμε για τον Μπελέρη, για, τον τη Βόρεια Ευρώπη, που είναι δίπλα, δίπλα στα σύνορά μα. Ούτε ασχολείται. Μια χώρα λοιπόν που η οποία δεν μπορεί να προστατεύσει και δεν έχει καν θέμα. Για τέτοια ζωτικά ζητήματα, δηλαδή για τμήματα του έθνου του, γιατί δεν μιλάμε για πληθυσμού οι οποίοι είναι οφείλουμε κάποια ανθρωπιστική βοήθεια γιατί για λόγου ανθρωπιστικού ή άλλου. Μιλάμε για τμήματα του έθνου. Η Βόρεια Ήπειρο είναι τμήμα του ελληνικού έθνου. Οι Έλληνε Μαριούπολη, 120.000, είναι, Έλληνες του, του, είναι πώς λέει, τμήμα του ελληνικού έθνου. Και δεν αποτελεί θέμα συζήτηση πουθενά αυτό. Η αλήθεια είναι πάντω ότι ειδικά στην περίπτωση Μπελέρη θα πρέπει η Αλβανία να πάρει ένα πολύ διαφορετικό μήνυμα. Γιατί έχει αρχίσει να εμβαθύνει και τη στρατιωτική συνεργασία τη με την Τουρκία. Και υπάρχουν συζητήσει για αναβάθμιση της στρατιωτικής βάσης, της ναυτικής βάσης στον Αυλώνα. Ναι, στο, στον αυλώνα. Αυτό συζητήθηκε μεταξύ Ράμα και, και Ερντογάν πρόσφατα. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή συντελείται μια ισλαμοποίηση της Αλβανίας, καθώς ε, το 56% των ε, Αλβανών ε, δηλώνουν μουσουλμάνοι. Κάτι το οποίο αντιβαίνει και την, την ιστορική κληρονομιά του Χότζα και του, δηλαδή, του κομμουνιστικού καθεστώτος. Πλέον ο ράμα στρέφεται ε, μέσω συγκεκριμένων δικτύων τα οποία έχουν και τη χρηματοδότηση τουρκικών κεφαλαίων στρέφεται σε μια στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία. Και αυτό επηρεάζει και τα Βαλκάνια συνολικά. Ε, αυτό... Σταδιακά θα καταλήξει μια αποθράσινση Δηλαδή, αυτή η αυτοπεποίθηση στο συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο, την οποία δείχνει η Αλβανία είναι προφανέ μια κατασκευή που, εντάξει, αν δεν το υποψιαζόμαστε, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα ότι είναι, ότι, είναι, ότι είναι του Χακάν Φιντάν, ας πούμε, ο οποίο έχει στήσει πάρα πολλά τέτοια πράγματα αντίστοιχα. Και πιθανότατα δεν θα σταματήσουν εκεί. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα αποκτήσουν και τη σκληρή Και εφόσον θα υπάρχουν και τα θέματα στρατιωτική συνεργασία που αναφέρει και ο Κωνσταντίνο, προφανώ θα αρχίσουν να αμφισβητούν και άλλε συνθήκε. Τα οποία μπορεί να είναι. Μπορεί να μα απειλούν άμεσα, για παράδειγμα, όπω οι συνθήκε που έχουμε κάνει διακρατικέ για τα νερά. Αυτό δεν μα απειλεί, γιατί γενικώ έχουμε υδρολογική αυτονομία σαν χώρα. Αλλά δίνει ένα μήνυμα στη διπλωματική κονίστρα, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, μία απλή υπόθεση. Μετά μπορεί να ξαναθέσουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Οτιδήποτε έχει μείνει σε εκκρεμότητα, αυτό θα αξιοποιηθεί. Και μιλάμε για μία στρατηγική περιοχή, διότι. Η... Ο διάδρομο Αδριατική-Ιόνιο, Κεντρική Μεσόγειο, είναι, είναι κομβικό. Εξού και η συμφωνία υπό συντοσχήμα των τριών θαλασσών, έτσι, Ανδριατική-Εύξηνο Πόντο, Βαλτική, η Ελλάδα, είναι τώρα και με την Ελλάδα και Μεσόγειο. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, δεν, δεν βρίσκω άλλη στο χάρτη που να έχει προβολέ σε τόσο κρίσιμε στρατηγικέ θάλασσε. Ανδριατική-Ιόνιο, Αιγαίο-Ανατολική Μεσόγειο. Στενά κατ' επέκταση ω έλεγχο. Ο ΣΟΕΣ δεν υπάρχει άλλη χώρα που να ελέγχει τόσα checkpoints τσοκ πόιτ και, και τόσε κρίσιμε θάλασσε. Μόνο η Ελλάδα έχει παντού προβολέ. Δεν τυχεώ ότι οι Αμερικανοί από κάποια φάση και μετά, τα τελευταία τρία χρόνια, στι ανακοινώσει για την Ελλάδα την αναφέρουν ω μέρο ασφαλεία για τον εύξηνο πόντο, για τη Μαύρη Θάλασσα, χωρί να έχουμε προβολή εκεί. Λόγω τη Αλεξανδρόπολη και λόγω του ελέγχου των στενών. Ακόμα ένα άλλο σκέλο που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε ε, και είναι κάτι που το είπαμε και στο συνέδριο είναι η, ακόμα και στο Αιγαίο η μαζική εξαγορά από τουρκικέ εταιρείε του ελληνικού αλληλευτικού τομέα. Πάρα πολλέ επιχειρήσει που είτε από χρεοκοπίε ή οτιδήποτε έχουν εξαγοραστεί από τουρκικά κεφάλαια. Και θα υπάρξει, προβλέπω εγώ προσωπικά, να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιτιδιότητα και με τη συνεργασία κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων, δίθεν ή μη δίθεν, εν πάση περιπτώσει, επιστημονικών που μονίμως καταγγέλνουν το ελληνικό πολεμικό ναυτικό για τις ασκήσεις που κάνουν, αλλά ποτέ δεν καταγγέλνουν το τουρκικό πολεμικό ναυτικό ή δεν καταγγέλνουν τους Τούρκους αλληλείς που ψαρεύουν παράνομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε, διότι θα φαίνεται ότι μια ελληνική εταιρεία κάποια στιγμή θα στρέφεται εναντίον του ελληνικού δημοσίου, και παρόλο που τα κεφάλαια θα είναι τουρκικά. τουρκικά. Ένα γραφειοκράτη τη Βρυξέλλη δεν θα κάτσει να δει αυτέ τι λεπτομέρειε ή μπορεί να το πει. Μπράβο, ε, δεν ξέρω από μετοχολόγια ή μετοχικέ συνθέσει. Και πιθανότατα να μην τον απασχολεί κιόλα. Αυτό είναι όμω κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Γιατί έχει άμεση σχέση γενικότερα με, το... με την όλη πολιτική. Ε, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο που η Τουρκία είναι στο μέγιστο ιστορικά, στο μέγιστο επίπεδο της εθνικής αυτοπεποίθησης το, τον, τον, τελευταίο αιώνα και η Ελλάδα κυριολεκτικά αμφισβητεί ακόμα και την ίδια της την ύπαρξη και μπορούμε να το συνδέσουμε και με άλλα έτσι, ιστορικά γεγονότα ή την προβολή ιστορικών γεγονότων σε τηλεοπτικές σειρές που ε, επιδιώκουν ε, περίτεχνα να απομυθοποιήσουν ή να δυσφημίσουν μεγάλες προσωπικότητες της αρχαίας Ελλάδας και γενικότερα την ελληνική ταυτότητα με αποτέλεσμα να έχουν βρει κάποιοι πάρα πολύ, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να το κάνουν επάγγελμα. Ναι. Yeah. Ε, Κωνσταντίνα, αναφέρει και στο ρετρά σε κάποιον στον οποίο δεν δίνουμε σημασία, αλλά είναι βασικό ανταγωνιστή μα η Ιταλία. Έτσι. Η οποία η Ιταλία, καλά τα λόγια, καλέ οι φιλίε, καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι δομικό ανταγωνιστή. Εξού και ένα, ότι είναι ένα από του παράγοντε, ο οποίο δεν θέλει να βλέπει την Ελλάδα στη βόρεια και προ την Αλβανία. Δηλαδή το θεωρεί δικό τη δικό της μέρο εκεί. Δεν μα θέλει στην Αντριατική, στο Ιόνιο. Εντάξει, υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Βέβαια, είμαστε δύο χώρε σύμμαχοι και, ε, και εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την Ιταλία επουδενή ω ένα κράτο. Όχι, ε... ανταγωνιστικό είναι Α, ανταγωνιστικό, ανταγωνιστικό βέβαια είναι. στη Μεσόγειο με το ναυτικό, με ναυτικό που, που να φυάχνει. φυγεί. Πραγματικά και έχει μάλιστα και δυνατότητες blue water navy φυγής. Φτιάχνει η... το ισχυρότερο ναυτικό στην Ευρώπη αυτή στιγμή. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, και έρχεται και σε άμεση αντιπαράδεση με τους Γάλλους και δυνητικά με τους Βρετανούς, αν και εκεί υπάρχουν αρκετά σημεία σύγκληση. Το κακό όμως είναι ότι ε, οι Ιταλοί θύνοντες, ακόμα και η τωρινή η Ιταλική κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη, Βλέπει την Τουρκία ως ένα δυνητικό εταίρο στο κομμάτι της στρατιωτικής ισχύω. Και αυτό από μόνο του είναι ανησυχητικό. Με, με ποια έννοια. Είναι ανησυχητικό γιατί ε, στο πλαίσιο της διείσδησης της Τουρκίας στην Πέσκο ε, προμηνύονται συνεργασίες στο κομμάτι του, στον, αμυντικό τομέα μου, ότι και υπέσχο, στα drones. Ότι η PESCO είναι η κοινή διαρθρωμένη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αφορά στον τομέα τη άμυνα και, στο, και στον τομέα τη άμυνα. Και η, η Τουρκία, ένα από του όρου που είχε βάλει για να δώσει το πράσινο φω για την Σουηδία στον ΝΑΤΟ, ήταν να συμμετέχει στα αμυντικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Ναι, ε, ε, ουσιαστικά κέρδισε η Τουρκία από αυτό, γιατί Υπάρχουν χώρε που, που τη βάζουν από την από τη πίσω πόρτα ουσιαστικά. Τη βάζει η Ιταλία, τη βάζει η Ισπανία, ε, η Φιλανδία και η Σουηδία ε, εξαναγκασμένε. Οπότε ε, είναι ένα, ένα τρομακτικό ζήτημα αυτό για την Ελλάδα γιατί ε, ουσιαστικά όλε οι κυρώσει που, που υφίστανται. Το προηγούμενο διάστημα, όχι, όχι για, την παρα, για την παραβατικότητα και την επιθετικότητα τη Τουρκία στην, ε, στην εναντίον τη Ελλάδα και τη Κύπρου, αλλά και εναντίον τη Συρία, σιγά σιγά έρωνται. Τελικά η Τουρκία επιβεβαιώνει την πολιτική τη. Ξέρει ότι αργά ή γρήγορα ο εκβιασμό τη θα πιάσει τόπο και θα πάρει αυτά που θέλει ή τα περισσότερα, αν θέλει από αυτά. Γιατί δεν παίρνει τα, αυτά που θέλει, παίρνει τα περισσότερα από αυτά που θέλει. Θα δούμε βέβαια πώ θα τελειώσει το μακροπρόθεσμο παιχνίδι γιατί το, νομίζω το μείζον αυτή τη στιγμή είναι η στρατηγική αμηχανία τη Δύση. Η Δύση έχει μια στρατηγική αμηχανία. Μα το λέγει ο Έντι, οι Αμερικανοί δεν ξέρουν τι να κάνουν με δύο πολέμου, πώ θα του χειριστούν και πώ θα του τελειώσουν. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν με την Κίνα. Οι Ευρωπαίοι ξαφνικά ξύπνησαν από τη μακαριότητα και, ε, και την, αφασία δεκαετιών και συνειδητοποίησαν ότι οι πόλεμοι ξαναγίνονται και ψάχνουν να βρουν αν θα έχουν, ε, δεν έχουν πυρομαχικά. Το συζητούσαμε χθε και με τον Χριστό Τοκτονάκη, άλλο το φιάσκο των Γερμανών στην Ιρθαρά Θάλασσα, mm. όπου Αφενό πήγαν να, να καταρρύψουν. Αφετέρου ήταν ρίπε. λιγμένοι η λοιπόν. πυράβλη και δεν λέει ότι αυτό ήξεραν. Δηλαδή είχαν διπλό το φιάσκο. Έτσι είχαν λιγμένε πυράβλε SM2 στο και γι' αυτό, γι αυτό αστόχησαν. Εν πάση η Ευρωπαϊκή Ένωση ξυπνάει από, από μια κρεπάλη δεκαετών και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ο κόσμο δεν έχει αλλάξει. Ε, έκλεινε η παρένθεση και σε πιθανότητα πολέμου. Δεν υπάρχει μέρα που να μην βγει Βρετανό, Γάλλο, Σουηδό, Φιλανδό, Γερμανό και να μιλεί ότι πάμε για μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία χωρί να παραβλέπουμε τη σκοπιμότητα εσωτερική κατανάλωση, καταλαβαίνει κανεί ότι αυτά τα πράγματα δεν τα λένε μόνο για να τα λένε. Έτσι. Ούτε η δήλωση Μακρόν προχθέ στη διάσκεψη των Παρισίων για πιθανότητα ευρωπαϊκού στρατού στην Ουκρανία. Το μάζεψε μεν, δεν το μάζεψε, έβαλαν τελεία. Ούτε όλοι διαφώνησαν μέσα. Κάποιοι επιφυλάχθηκαν να Είπαν όχι προ το παρόν τα πράγματα. Ξαφνικά η Ευρώπη ξυπνάει σε έναν κόσμο ο οποίο δεν θα Ναι, είναι και αυτός υπάρχει πρόβλη. και απειλή τακτικών πυρηνικών όπλων από τη μεριά τη Ρωσία. Ε, και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Το έχω πει πολλέ φορέ αυτό. Αυτό χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας, ε, ενός ελέγχου κλιμάκωσης, Αυτό που ονομάζεται escalation dominance. Ε, δεν είναι απόλυτα ρεαλιστικός κίνδυνος Γιατί καταλαβαίνει κανεί τι, τι θα σημαίνει. Η πιθανότητα ανταποδοτικών πληγμάτων είναι δεδομένη. Όμως, όμως, σημαίνει ότι ε, η πιθανότητα απολιών Ουκρανικών εδαφών πλέον τίθεται ε, εν της πράγμαση και από την Ευρώπη αλλά και από τις ΗΠΑ και είναι κάτι που θα έχει στρατηγικές προεκτάσεις τεραστίου mm. μεγέθους. Δεν είναι απλό να πει κανείς Ιτήθηκε η Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Θα βγάλω συμπέρασμα τα άλλα που θέλουν να κάνουν το ανάλογο. Ό,τι συνέβη yeah. με το Αφγανιστάν yeah. θα πάει. Δηλαδή, οι στρατηγικέ επιπτώσει yeah. τη αποχώρηση από το Αφγανιστάν θα οχρηούν μπροστά σε αυτέ. το λε. Εάν yeah. παραδεχθεί ήτα η, η Δύση στην Ουκρανία. Όποιο έχει τέτοια σχέδια θα θεωρεί πλέον και δικαιολογημένα ότι έχει μεγαλύτερε στενότητε να τα πετύχει ότι η Δύση κάποια στιγμή θα κουραστεί και ό,τι πάρει, ό,τι αρπάξει η Τουρκία. Π.χ. κάποια κατά στιγμή. Καταρχά θα δικαιωθεί θα το... ο αναθεωρητισμό. Ναι, ναι. Πανηγυρικά. Δεν έχει καταδικαστεί. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Ο αναθεωρητισμό με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν έχει καταδικαστεί εξ οροκλήρου. Δηλαδή, δεν έχει καταδικαστεί ο τουρκικό αναθεωρητισμό ναι. λόγω χάρη. Αλλά είναι ένα χτύπημα σε έναν ε, ενδεχόμενο ευρασιατικό άξονα που εάν αποτύχει που υπάρχουν μεγάλες πιθανότητε να αποτύχει έτσι ακριβώς όπως ε, 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 εξελίσσεται ο πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί παρά τις απώλειες οι Ρώσοι έχουν προσαρμοστεί και έχουν πολύ μεγαλύτερες εφεδρίες, ε, και μπορούν να τις ρίξουν στη μάχη, χωρίς ουσιαστικά να έχουν ματώσει τόσο πολύ, όχι σε επίπεδο ανθρώπινων απολειών, αλλά σε επίπεδο στρατηγικών εφεδριών. Δεν έχουν ματώσει με τον τρόπο που θα περίμεναν οι Δυτικοί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε ω Δύση. Και αυτό αφορά και άλλου, δεν αφορά μόνο τη Ρωσία. Αφορά δηλαδή ε, την Κίνα στη Νότια Συνική Θάλασσα, αφορά το Ιράν και την Τουρκία ω ενδεχόμενου ανταγωνιστέ τη Δύση στα, στα, κρίσιμα πεδία τη Μέσα Ανατολή και τη Βόρεια Αφρικής. Μην ξεχνάμε το Ιράν. Το Ιράν ε, αυτή τη στιγμή μέσω των Χούθη και μέσω, μέσω της Χαμάς που είναι και η Τουρκία στο παιχνίδι εκεί, έχει αποσταθεροποιήσει μια ολόκληρη περιοχή. Στην ουσία, ουσία το παγκόσμιο εμπόριο. Πέρα Και, και, και τη δυτική πέρα. αρχιτεκτονική ασφαλεία. Που είχε, που είχε αρχίσει να αποκρισταλώνεται με τι συμφωνίε του Αβραάμ. Και ενδεχομένω η Ρωσία πριν. Προσωπική εκτίμηση είναι και δεν είναι μόνο εκτίμηση. Πριν αρχίσει η συζήτηση για μια παγίωση των τελεσμένων, θα δημιουργήσει νέα. Συντελεσμένα στην υπερενδυστερία. Ακριβώς αυτό. Ναι. Ήδη, ήδη έχουν ζητήσει ε, στην υπερενδυστερία να υπάρξει ρωσική παρέμβαση και αντίστροφα οι Μολδαβοί έχουν ζητήσει την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Ολοκληρώνοντας, Γιώργο, η Ευρώπη, επειδή αναφερόμαστε στην υδροπολιτική, η Ευρώπη έχει πολιτική ιδάτρου συνολικά με την νέα της Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ. Έχει κείμενα. Ε, γενικότερα έχει, επειδή έλυσε τα δικά τη τα ζητήματα, με κύριο ζήτημα το Δούναβι, ο οποίο ε, 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 λειτουργεί μια συνθήκη, οπότε ε, έχει επιληθεί μεταξύ αυτών των κρατών που εμπλέκονται. Ε, γενικότερα εστιάζει πάρα πολύ στα έργα υποδομών. Αλλιώ, αν είχε υδροπολιτική με την κλασική έννοια τη γεωπολιτική, δηλαδή ότι παρεμβαίνει και αντιμετωπίζει τι χώρε που τα χρησιμοποιούν για επίτευξη πολιτικών στόχων, θα είχε ήδη καταδικάσει την Τουρκία για αυτό που κάνει πάρα πολύ απλά στον Τίγρη και τον Σε Εφράτη φράκι. έτσι δηλαδή είναι και, και είναι και κρίσιμες χώρες είναι η Συρία δηλαδή είναι η ανθρωπιστική βοήθεια ή να λες για οτιδήποτε ας πούμε τι είχε κάνει το Άισες α πούμε στη Συρία είχε για να κρατήσει τον κόσμο εκεί ήταν μια περίπτωση η οποία είχε επειδή το νερό είναι περιορισμένο και η ηλεκτρική ενέργεια είναι περιορισμένη Είχε αφήσει ανοιχτό τελείω το, το, το φράγμα, του αγωγού, δηλαδή να τρέχει νερό, και σε έξι μέρε άδειασε το φράγμα. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν. που ήταν και αμόρφωτοι, α πούμε, δεν, ή, ή, νόμιζαν ότι είχαν περισσία ηλεκτρικού ρεύματο, παγιδεύτηκαν εκεί, έμειναν και έγιναν ανθρώπινε ασπίδε. Τέτοια πράγματα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που ασχολείται με την πράσινη ανάπτυξη, τον ανθρωπισμό και όλα αυτά, δεν έχει μια ενιαία συμπαγή πολιτική για να τα καταδικάζει. Εστιάζει μόνο σε θέματα έργων υποδομών για να προβάλλει το πρόσωπό τη το όποιο αυτό φαντάζεται ότι θέλει να είναι. Και επιτυχάνει πράγματα, όπω την κοινή αγροτική πολιτική, όπω το όνομα του περιβάλλοντο καταστρέφει να τον πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη. Λοιπόν, τέλο εκπομπή, σε ένα ακόμα war room έφτασε στο τέλο με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Καρακατσάνη. Παιδιά, ευχαριστούμε. Ανανεώνουμε ραντεβού και ατζέντα. Βεβαίω. Καλό μήνα, Λάμπρο, καλό μήνα, καλό μήνα Λάμπρο. Καλό μήνα σε όλου.